Πάμε τώρα στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι. Βγήκε και πάλι στις αγορές η Ελλάδα, αντλώντας μέσω έκδοσης πενταετούς ομολόγου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 19 δις και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,9%, που θεωρείται δεδομένη στη συγκυρία ικανοποιητικό. Μαγνήτης για τους επενδυτές το νέο πενταετές ομόλογο. Συγκέντρωσε προσφορές πάνω από 19 δισεκατομμύρια ευρώ, με το ελληνικό δημόσιο να αντλεί τελικά 2,5 δις. Έτσι έχουμε καλύψει έγκαιρα και μεθοδικά το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των φετινών δανειακών αναγκών της χώρας, διασφαλίζοντας υψηλά ταμιακά διαθέσιμα και για την περίοδο μετά τις εκλογές. Moody's και Goldman Sachs σε εκθέσεις τους έδιναν την ίδια ώρα ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και τις τράπεζες. Διατηρούμε τις προοπτικές για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θετικές εν ώψη των ευνοϊκών οικονομικών συνθήκων που αναμένονται για το 2023-2024. Η ελληνική οικονομία εμφανίζεται σε καλή θέση για βελτίωση των προοπτικών της και πιθανώς για αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα από την Standard & Poor's στις 21 Απριλίου. Το μόνο που μπορεί να πλήξει την οικονομία είναι η πολιτική αστάθεια ή η πολιτική επιλογή μιας αντιμετερπιστικής κυβέρνησης. Στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένει πως οι αναταράξεις θα καταλαγιάσουν και σε αυτήν την περίπτωση η αύξηση επιτοκίων θα συνεχιστεί.